Γεια σας. Καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, βλέπετε τι ωραίο γλυκό θα σας κάνω, οικονομικό και ενιστήσιμο. Θα κάνουμε τάρτα φράουλας, παιδιά. Στο τσακ μπαμ είναι φοβερός ο συνδυασμός. Είναι ένα γλυκό χωνευτικό και δροσιστικό και το λατρεύει η σκηνοθετάρα μας. Λοιπόν, εδώ πέρα πήραμε και φράουλες εμείς και πάμε να σας πω τώρα τα υλικά για αυτήν την φανταστική μοναδική συνταγή τάρτα φράουλα της Βασούλας. Λοιπόν, θέλω φράουλες, θέλω μία βανίλια, θέλω παγωμένο νεράκι, θέλω άχνη, φυσικά βιτάμ γιατί θα την κάνουμε νηστίσιμη, η κρέμα γάλακτος θα είναι φυτική και μόνο αντόρο και αλευράκι. Όλα τα υλικά τα βρίσκετε πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής που λέει πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο site μας vasiacrazykitchen.com. Πάμε πρώτα να φτιάξουμε τη ζύμη της τάρτας. Πάμε να φτιάξουμε την τάρτα τώρα, παιδιά. Λοιπόν, έχω αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Σας έχω πει ότι όλα τα υλικά τα βρίσκετε πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής που λέμε πατήστε τα υλικά εδώ, μπαίνετε στο site μας vasiacrazykitchen.com. Να μας κάνετε like, να μας κάνετε πολλές κοινοποιήσεις και αν θέλετε μας ακολουθείτε στο Instagram και TikTok. Λοιπόν, αλευράκι. Είπαμε, βάζουμε βιτάμ τώρα γιατί θα την κάνουμε και νηστίσιμη επειδή είναι η περίοδο της ζεστίας και το γλυκάκι μας το θέλουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με βασούλα της καρδιάς σας και συνεχίζουμε πολύ ωραία και δυναμικά και από εδώ και πέρα έξω, παιδιά, τα βίντεο. Λοιπόν, αλεύρι, βιτά, θα βάλω μία βανίλια, θα βάλω άχνη και παγωμένο νεράκι. Θα τη σμώσουμε τώρα παρέιτσα και θα την αφήσω 20 λεπτά στο ψυγείο αφού πρώτα θα την τυλίξουμε με βράνι. Είδατε τι ωραία ζύμη βγάλαμε μετά από 5 λεπτά που ζυμώνουμε. Λοιπόν, τώρα την έβαλα σε ένα πιάτο, θα βάλω με βράνι και θα την αφήσουμε 20 λεπτά στο ψυγείο. Αφού περάσανε 20 λεπτά, έχει παγώσει η ζύμη, παιδιά, είναι φανταστική και χωρίς αυγό, είναι καταπληκτική, τη βλέπετε και νηστίσιμη. Και τώρα θα πάρουμε ένα πλάστη να ανοίξουμε λίγο τη ζύμη για να τη βάλουμε στην ταρτιέρα και να ψηθεί. Αφού βουτύρωσα την ταρτιέρα μου, τη βλέπετε, θα βάλω τώρα την φανταστική τάρτα. Λοιπόν, αφού βάλαμε την τάρτα στην ταρτιέρα μας, την έχουμε βουτυρώσει, είπαμε πρώτα, τη στρώνουμε με τα δάχτυλά μας ομοιόμορφα και εδώ πέρα θέλω τα τυχώματα να τα πιέσετε για να βγει το σχήμα της τάρτας, έτσι να είναι παντού ομοιόμορφο το πάχος. Είναι πανεύκολη, είναι γρήγορη, είναι νηστίσιμη, είναι τρέλα, είναι ένα συνδυασμός φανταστικός και είναι και πάρα πολύ ωραίο γλυκό, να το βγάλετε και το Πάσχα. Τώρα τι κάνω, παίρνω ένα πιρούνι και κάνω έτσι, τρύπες για να μην φουσκώσει. Εγώ, παιδιά, δεν βάζω λαδόκολλα και οσπρία. Έτσι την ψήνω την τάρτα και ψήνεται μια χαρά. Έχω ανάψει τον φούρνο στους 180 στον αέρα και θα την ψήσω περίπου μισή ωρίτσα.
μέσα 40 λεπτά με 45 αναλόγως το φούρνο σας. Σίγουρα θέλει από μισή ώρα ως 40-45 λεπτάκια. Μοσχοβολάει, παιδιά μου, βγήκε τέλεια. Τώρα αφήνουμε την τάρτα να κρυώσει 2 ώρες τουλάχιστον, γιατί αν βάλουμε τώρα τη σαντιγή θα γίνει σούπα. Οπότε την αφήνουμε να κρυώσει αυτή τη φανταστική τάρτα, την ιστήσιμη, 2 ώρες, και μετά θα έρθω να φτιάξουμε παρέα την κρέμα γάλακτο σαντιγή να βάλουμε για τις φραουλίτσες μας, και είναι έτοιμη. Αφού περάσανε 2 ώρες και η τάρτα έχει παγώσει, είναι τέλεια, μυρίζει, είναι μπισκοτένια, τι θέλουμε να κάνουμε σαντιγή? Γιατί πολλοί μου λέτε δεν την πετυχαίνετε. Καταρχήν εγώ χρησιμοποιώ μόνο την Αντόρο, no sponsor, τα πληρώνω όλα. Γίνεται φανταστική σαντιγή. Η σαντιγή πρέπει, για να γίνει σαντιγή, η κρέμα γάλακτος να είναι παγωμένη και φουλ λιπαρά. Αυτή η φυτική γίνεται αμέσως, τώρα θα την κάνουμε. Εγώ δεν βάζω, παιδιά, ζάχαρη, γιατί έχει ήδη μέσα ζάχαρη. Χτυπάτε πάρα πολύ καλά με το Mixer Heroes και σε 4 λεπτά έχετε φανταστική σαντιγή. Αλλά θέλουμε παγωμένη κρέμα γάλακτος και με όλα τα λιπαρά, αν δεν θέλετε φυτική και δεν νηστεύετε. Όχι με λίγα λιπαρά. Οπότε πάμε να τη χτυπήσουμε τώρα για 4 λεπτάκια συνεχόμενα και θα δείτε τι ωραία σαντιγή θα κάνουμε. Και είδατε ότι κρέμα γάλακτος έγινε σαντιγή απίστευτη σε 4 λεπτά με το Mixer Heroes. Εδώ βλέπετε, σύννεφο. Απλά τα μυστικά είναι παγωμένη κρέμα γάλακτος και με όλα τα λιπαρά. Εγώ γενικά για σαντιγή δεν αλλάζω ποτέ την Αντόρο. Έρχομαι τώρα να φέρω την ωραία τάρτα να τη φτιάξουμε. Βλέπετε η τάρτα μου τι ωραία ψήθηκε, κρύωσε ακριβώς 2 ώρες. Την έβγαλα από την ταρτιέρα για να φαίνεται πόσο ωραία έγινε. Παιδιά μου, σχομυρίζει. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα εγώ θα τη γεμίσω την τάρτα με τη σαντιγή που κάναμε. Πολύ εύκολη, πολύ γρήγορη. Πάρα πολύ ωραίο γλυκό και για το Πάσχα. Χειροποίητο, όχι με έτοιμες τάρτες ή έτοιμα πάτε σπάνια. Και ποιος δεν αγαπάει φράουλες? Στρώσαμε και τη σαντιγή μαζί, μου αρέσει έτσι να κάνω, παιδί μου, σαν σύννεφο, κουταλιά, κουταλιά. Τώρα εδώ πέρα έχουμε τις φράουλες, τις έβλα, φυσικά τις έκοψα και εγώ, παιδιά, τις ράντισα με ρούμι, τις έχω αφήσει στο ψυγείο, γιατί τρελαίνει ο Δημήτρης για ρούμι. Εάν δεν έχετε ρούμι, βάλτε κονιάκ, και αν δεν θέλετε καθόλου για τα παιδιά, μην βάλετε καθόλου. Πάμε να τις στρώσουμε τώρα τις φράουλες και να βάλουμε και την άχνη μας. Αφού έβαλα και τις φράουλες πάνω από τη σαντιγή, τώρα τι θα κάνω? Θα βάλω άχνη και θα βάλω και λίγο δυόσμο για ομορφιά. Θα τη βάλω στο ψυγείο 2 ώρες και μετά θα τη σερβίρω. Πιο ωραία τάρτα φραουλένια, νηστίσιμη, με λίγα υλικά και όλα χειροποίητα της βασούλας σας. Πιστεύω ότι όλοι πεθαίνετε για τάρτα με φράουλες. Πρέπει να τη φτιάξετε όλοι, να τη δοκιμάσετε. Είναι ένα υπέροχο γλυκό να βγάλετε και το Πάσχα μετά τα πολλά κρεατικά και τα τζατζίκια. Αν θέλετε να πάρετε πολλά συγχαρητήρια και να μην έχετε έτοιμα γλυκά, είναι δροσιστικό, είναι χωνευτικό, δεν παχαίνει, ομορφαίνει και οι φραουλίνες είναι μαγεία. Θέλω να τη φτιάξετε όλοι, να με τρελάνετε με σχόλια. Όλα τελικά τα βρίσκετε πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής που λέμε. Πατήστε τελικά εδώ και μπαίνετε στο site μας, vascacrazykitchen.com. Και φυσικά η καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο που ρίχνει πάντα η σκηνοθετάρα μας. Θέλω να κάνετε subscribe στο δουλειό καναλάρα μας, γιατί μας βοηθάτε να γινόμαστε καλύτεροι. Και αν θέλετε, με ακολουθείτε Instagram και TikTok, vascacrazykitchen. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Σας ευχαριστώ που είμαι η βασούλα της καρδιάς σας. Σας ευχαριστώ που με τιμάτε τόσο χρόνια και με πιστεύεστε. Και ήθελα πολύ καιρό να σας κάνω μια ωραία τάρτα νηστίσιμη, ελαφριά, με πλούσια γεύση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. I love you. Μουά.